Κύριε Μητσέ, μιλάμε για ένα πρόγραμμα, ένα νέο μοντέλο διδασκαλίας του επιχειρήν, το οποίο προτείνει ο ΣΕΒ στα σχολεία. Πείτε μας όσο πιο επιγραμματικά μπορείτε τι ακριβώς είναι και τη στόχευσή του πριν το αναπτύξουμε. Δεν είναι ένα νέο μοντέλο διδασκαλίας μόνο του επιχειρήν. Είναι ουσιαστικά πώς θα κάνουμε την επιχειρηματική εκπαίδευση ακόμα πιο επίκαιρη μέσα στα σχολεία, διότι έχει φανεί μέσα από πολλές σύγχρονες μελέτες ότι πρώτον η επιχειρηματική εκπαίδευση δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο, αφορά μόνο τα ταλέντα της επιχειρηματικότητας, αφορά όλους τους μαθητές, γιατί διδάσκει πάρα πολύ κρίσιμες δεξιότητες για τον επαγγελματικό βίο. Δεξιότητες όπως η διορατικότητα, όπως η υπευθυνότητα, όπως η λύση προβλημάτων, η πρωτοβουλία, η ομαδική δουλειά, η κριτική σκέψη, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν έτσι μια εικόνα και κάποια εφόδια για τους μαθητές, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τη συνέχεια της ζωής τους. Κύριε Μητσέ, ναι, αλλά μήπως αυτό που μας περιγράφετε είναι πολλά βήματα μπροστά? Τι εννοώ? Σήμερα δεν έχουμε δασκάλους στα σχολεία. Σήμερα δεν έχουμε κατάλληλες αίθουσες για τα σχολεία. Σήμερα ακόμη και προγράμματα που αφορούν στη σύγχρονη ιστορία δεν χωρούν στο εκπαιδευτικό έργο. Πώς μπορεί να ανοίξει μια τέτοια, δεν θα διαφωνήσω, αλλά μπορεί να ανοίξει αυτή τη συγκυρία μια τέτοιου τύπου συζήτηση? Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να ανοίξει. Και άλλωστε ήδη φέτος θα υπάρξει πιλωτική εφαρμογή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αφορά μόνο το μέλλον, είναι κάτι που αφορά και το παρόν. Τώρα, προφανώς, τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευόμενοι, όλοι αυτοί πρέπει να μπορέσουν να αποκτήσουν και οι ίδιοι τα εφόδια. Χρειάζεται σίγουρα επιμόρφωση, χρειάζεται σίγουρα κινητοποίηση, χρειάζεται σίγουρα ευαισθητοποίηση και γονέων και σχολείων και της πολιτείας και των επιχειρήσεων. Αλλά το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε υπόψη είναι ότι η επιχειρηματικότητα σαν τρόπο σκέψης είναι μια επιχειρηματικότητα από τη φύση της φορέας αλλαγής. Ένας τρόπος σκέψης φορέας αλλαγής. Και με αυτή τη λογική, και γι' αυτό και το βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη, καλλιεργείται όλο και περισσότερο ως δεξιότητες οι οποίες θα είναι χρήσιμες είτε για κάποιον να ανοίξει επιχείρηση, είτε για κάποιον να ψάξει να βρει δουλειά, να μπορέσει να καταλάβει τι θα ζητήσουν οι εργοδότες, να μπορέσει να προετοιμαστεί γι' αυτό. Οπότε σίγουρα υπάρχουν πολλά ζητήματα στα σχολεία, αλλά ένα από αυτά τα ζητήματα είναι και η ανάγκη επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Μεταβεβαιότητος, κύριε Μητσέ, όπως το αντιλαμβάνουμε, είναι ένα απολύτως χρήσιμο εργαλείο σε μια εποχή όπου τα παιδιά πηγαίνουν και γράφουν πανελλήνιες εξετάσεις, χωρίς να έχουν οι ίδιοι αποφασίσει ποια σχολή πραγματικά τους αρέσει και τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι παίρνουν πτυχία άσχετα με το δικό τους, με τη δική τους επιθυμία, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν άριστοι επιχειρηματίες. Ακριβώς, ακριβώς αυτό είναι και η ουσία επίσης, η επιπλέον, είναι ότι αυτές οι δεξιότητες, οι λεγόμενες οριζόντιες δεξιότητες, έχουν πάρα πολλές εφαρμογές. Στην ουσία, αν μάθεις επιχειρηματική εκπαίδευση, αν συμμετέχεις σε αυτήν, δεν προετοιμάζεσαι μόνο για να γίνεις επιχειρηματίας. Προετοιμάζεσαι για να έχεις την επιχειρηματική σκέψη, η οποία περιλαμβάνει πρωτοβουλία, λύση προβλημάτων, συνεργασίες, εμπειρική γνώση, όραμα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι κρίσιμα και χρήσιμα για τον οποιονδήποτε και όχι μόνο για κάποιον που θέλει να γίνει επιχειρηματίας. Προφανώς. Στην ουσία δηλαδή ανοίγει ορίζοντες, ανοίγει τρόπους σκέψης και από αυτή την άποψη είναι ιδιαίτερα σημαντική. Μάλιστα. Σε ποιες ηλικιακές ομάδες θα μπορούσαν να απευθύνονται τέτοιου τύπου προγράμματα? Αυτά ξεκινήσανε τη δεκαετία του 1930 για πανεπιστήμια. Πήγανε στην Αμερική τη δεκαετία του 50 σχεδόν, στο τέλος της δεκαετίας του 40. Σήμερα αντιλαμβανόμαστε πλέον όλοι και στην Ευρώπη που έχει και ειδικό πλαίσιο από το 2016 ότι αυτό αφορά όλες τις ηλικίες. Από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και όλες τις ηλικίες. Προφανώς με διαφορετικά πράγματα. Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων έχει σειρά προγραμμάτων από την εικονική επιχείρηση μέχρι
το να έρθουν επιχειρηματίες, το να πηγαίνεις να ακούσεις επιχειρηματίες, να τους βλέπεις πώς δουλεύουν, μέχρι το να διαγωνισμούς καινοτομίας ή κοινωνικής καινοτομίας. Όλα αυτά συνθέτουν μια πολύ ευρεία βεντάλια θεμάτων, τα οποία νομίζω μπορούν να είναι πολύ χρήσιμα για όλους. Και σε αυτή τη διαδικασία πάρα πολύ κρίσιμη είναι και η εκπαιδευτική, και γι' αυτό και οι προτάσεις του ΣΕΒ περιλαμβάνουν και την ανάγκη επιμόρφωσής τους και ευαισθητοποίησής τους, διότι και ο τρόπος διδασκαλίας είναι διαφορετικός. Δεν μαθαίνεις επιχειρηματικότητα από την έδρα μέσα από ένα βιβλίο, τη μαθαίνεις μέσα από μια εμπειρική προσέγγιση και συνεργατική διαδικασία. Μάλιστα. Κύριε Μητσέ, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην τηλεόραση Κρέτας.